Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη gaming video. Σήμερα θα παίξουμε Trader Life Simulator, το παιχνίδι που έχω το δικό μου σούπερ μάρκετ και είμαι τέλος πάντων μεγάλη επιχειρηματίας. Πριν ξεκινήσουμε, σιγουρευτείτε όλοι ότι έχετε πατήσει like σε αυτό το βίντεο και ότι έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί πάρα πολλοί που βλέπετε τα βίντεο μου δεν είστε εγγεγραμμένοι, οπότε πατήστε το κόκκινο κουμπί που γράφει εγγραφή ή αλλιώς subscribe. Αποφάσισα να αλλάξω τακτική. Αυτή η αιμονή μου στο να έχω συνέχεια το σούπερ μάρκετ μου γεμάτο με όλα τα πράγματα, δεν γίνεται να την καταφέρω ποτέ. Ή τέλος πάντων, για να την καταφέρω, δεν θα βγαίνουν ωραία βιντεάκια. Οπότε θα πάμε να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα στο παιχνίδι. Θα μπω στο αυτοκινητάκι μου, το οποίο περιμένετε να δούμε αν έχει κάποια έλλειψη. Όχι, είναι όλα καλά. Και θα πάω να αγοράσω ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Είμαι αποφασισμένη. Πρέπει να ανοίξω το χάρτη όμως. Θα πάμε εδώ πάνω να δούμε τι αυτοκίνητα έχουμε για να μπορέσουμε να αγοράσουμε κάποιο καινούργιο και να χωράει πάρα πολλές κούτες. Ιδανικά θέλω να πάρω κάποιο φορτηγάκι, απλά δεν ξέρω τι τιμή έχει. A few moments later. Και φτάσαμε στο car shop. Α, έχει και βεσπάκι. Wow. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα αυτό το απίστευτο αυτοκίνητο, το supercar. Έχουμε αυτό το φορτηγό. Αυτά εδώ πέρα που δεν ξέρω για ποιο λόγο να τα επιλέξω. Έχουμε αυτό το μικρό το φορτηγάκι, το οποίο πίσω, εντάξει, δεν είναι ότι χωράει τρελές κούτες. Και έχουμε και αυτό το αγροτικό. Ιδανικά θέλω να αγοράσω κάτι τέτοιο. Γεια σας. Θέλω να μου πείτε τις τιμές από τα αυτοκίνητα. Το truck πόσο κάνει? $4,500 μόνο. Έχω 35.000. Γιατί τόσο καιρό δεν το έχω πάρει? Το sport car κάνει 45. 500 η Vespa. Και 1500 αυτό. Όχι, όχι. Αυτό θα πάρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα πώς θα φύγω που έχω δύο αυτοκίνητα? Αυτό θα το παρκάρω εδώ. Πιστεύετε θα μου το κλέψει κάποιος? Για να μου το κλέψει σιγά την απώλεια. Οπότε μπαίνω εδώ. Κάνει και λιγότερο θόρυβο αυτό. Καλέ, τι ήσυχο αυτοκίνητο που είναι. Γιατί τόσο καιρό δεν έχω κάνει αυτή την επένδυση? Απλά γιατί δεν μου λέει αν έχει βενζίνη? Τέλος πάντων. Και φτάσαμε στο μαγαζάκι μας, το οποίο είναι κλειστό. Α, το έχω βάλει να μην ανοίγει μόνο του, γιατί με είχε νευριάσει που μου παίρνα τα πράγματα και μου γαλήσαν το OCD. Όταν κάνω όπισθεν βαράει. Βαράει να κάνω όπισθεν, τέλεια. Παρκάρω εδώ ακριβώς απ' έξω, δεν με νοιάζει. Έξω από το μαγαζί ως γνωστόν, ο δρόμος είναι δικό σου. Μπαίνουμε μέσα, ανοίγουμε το μαγαζί. Κατευθείαν μπήκε πελάτης. Περίμενα απ' έξω, πραγματικά. Δεν τον είδαμε, αλλά περίμενε. Εκεί ήταν. Ήταν το πνεύμα του. Και θα βάλω να ανοίγει από μόνο του για να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Εντάξει, έχω κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Δείτε τι ωραία που τα έχω τακτοποιημένα και τώρα θα μου τα χαλάσουνε. Αλλά δεν πειράζει. Δεν είναι ζωή αυτή. Να φτιάχνω μόνο τα ράφια δεν γίνεται. Οπότε τώρα αυτό που θα κάνω είναι να πάω να δω. Μήπως μπορώ να πάρω ψάρια. Μπορώ να πάρω ψάρια. Πάμε από εδώ. Έχουμε και κρέατα που μπορούμε να πάρουμε. Αλλά όχι ακόμη, και πάμε στο fish shop γιατί έχουμε αυτά τα ψυγεία. Καλησπέρα βεντικό, τι έχεις? Έχεις πέρκα, μακερέλ, σάλμον, pike fish και red eye fish. Όλα είναι high price, όντως. Καλά, λεφτά υπάρχουνε, τι high price μου λες? Δεν με νοιάζει καθόλου το high price σου. Άνοιξε εδώ την πόρτα μου και πάω να φορτώσω. Λοιπόν, θα πάρουμε από αυτό. Ω, δείτε πόσες κούτες θα χωράει εδώ πέρα. Τέλειο. Θα πάρουμε το σολομό. Δεν ξέρω πόσα χωράει αυτό το ψυγείο που έχω βέβαια. Μήπως δεν πρέπει να ανοιχτώ πάρα πολύ, να πάρω και αυτά τα μικρά. Red eye fish. Τα οποία είναι ακριβά για κάποιο λόγο. Εντάξει, αυτά θα πάρω προς το παρόν. Μη με θεωρείτε τσιγκούνα. Εντάξει, φαίνεται λίγο άσχημο γιατί έχω ένα τεράστιο φορτηγάκι και έχω βάλει μόνο τρεις κούτες πίσω. Αλλά είναι, παιδιά, η αρχή της ψαραγοράς μου. Άρχισα να έχω και ψαραγορά μέσα στο κατάστημα. Λοιπόν, εδώ είναι το ψυγείο και πάμε να βάζουμε τα ψαράκια. Α, τι ωραίο ψαράκι. Μας κόψανε το ρεύμα. Εκεί που έβαζα τα ψαράκια μας κόψανε το ρεύμα. Πρέπει να πληρώσω. Τώρα, περιμένετε. Θα πληρώσω. Pay electricity bills. Done. Πάμε να συνεχίσουμε. Εδώ πέρα. Ωι, οριακά χώρεσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιχνίδι, που μου χώρεσε εκεί το ψαράκι για να είναι ευχαριστημένο το σουντί μου. Αυτά τα μικρά χώρεσαν πολλά. Μπορούσα να πάρω κι άλλα δηλαδή. Πάμε να δούμε και τα άλλα. Γιατί τα άλλα ήταν πιο μεγάλα τα ψάρια που πήραμε. Εδώ πέρα πρέπει να είναι το perk fish. Ωραία, κάτι ψαρούκλες. Δείτε τι τεράστια που είναι αυτά. Ου, πολύ όμορφο ψαράκι πάντως. Κρίμα που θα καταλήξει την κοιλιά κάποιου. Ορίστε, τα βάλαμε και αυτά τα ψαράκια. Και πάμε στο τελευταίο σολομό πήρα, νομίζω. Σάλμον. Γι' αυτό είναι μεγάλο. Το βάλουμε εδώ πέρα αυτό.
A few inches later. Πάει και αυτό. Μας μείνανε και δύο, βασικά μία θέση κενή, η οποία όμως δεν χωράει και κανένα ψάρι, γιατί όλα τα άλλα είναι μεγάλα. Μόνο αυτά τα μικρά είναι μικρά. Δεν θα ασχοληθώ άλλο με τα ψαράκια. Θα πάρω εδώ τα λεφτά του ταμείου για να χαρώ. Τέλεια, χάρηκα. Έχω αφήσει το μεταξύ εδώ στην αποθήκη πόσα πράγματα. Δείτε. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να έχει πάρα πολύ χρόνο για να παίζει. Και θέλω να δω τι άλλη επέκταση μπορώ να κάνω τώρα που έχω πολλά λεφτά. Έχει newspaper stand, το οποίο δεν το είχα πάρει. Το είχα πάρει πριν γίνει το update που είχα χάσει όλη την εξέλιξη, αν θυμάστε καλά. Εγώ το θυμάμαι πολύ καλά. Μπαίνει μόνο του σε μια συγκεκριμένη θέση. Δεν μπορώ να το βάλω εγώ που θέλω. Μπορούμε να βάλουμε μηχανή για χυμό. Μπορούμε να βάλουμε μηχανή για καφέ. Μπορούμε να βάλουμε μηχανή εσπρέσο. Μπορούμε να βάλουμε sandwich stand, vending machine και sunglasses. Τα πήρα όλα. Ω, δείτε! Έβαλε εδώ πέρα να έχει γυαλιά ηλίου να παίρνουνε. Τέλειο. Ω! Wow! Έχουμε βάλει αυτό το vending machine που βάζει. Λες, θέλω αυτό. Πατάς, βάζει τα λεφτά και το βγάζει. Έχουμε αυτό για καφέ είναι. Και αυτό είναι για καφέ. Αυτό είναι για toast. Και αυτό είναι για χυμό. Τώρα πρέπει να βγάλω πολλά λεφτά, έτσι. Κανονίστε, αν μην βγάζω πολλά λεφτά τώρα. Κανονίστε! Και κατά τα άλλα, τι άλλη επιλογή μας δίνει. Αυτά τα upgrades τα έκανα όλα. Management. Τι άλλο έχουμε. Μπορούμε να βάλουμε δεύτερο πολιτή. Μπορούμε να βάλουμε δεύτερο όροφο. Ο οποίος κάνει 5.000 και μπορούμε να βάλουμε φάρμα. Εντάξει, παιδιά, δεν θα τα βάλουμε όλα σήμερα. Δεύτερο πολιτή, δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Καλά είναι. Τι έχω εδώ πέρα. Και άλλη κούτα. Κέικ. Αυτά τα κέικ. Γιατί δεν τα παίρνει κανένα. Δεν έχω πουλήσει ούτε ένα. Μήπως έχω βιαστεί και δεν έπρεπε σε αυτό το σημείο να έχω κέικ. Δεν ξέρω. Το μόνο παράπονο που έχουμε μέχρι στιγμή είναι ότι δεν έχουμε seafood. Ποιο είναι αυτό το seafood. Να πάω να το πάρω. Εν τω μεταξύ, όπα, 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 Κωνσταντίνα, άφησε ανοιχτή την πόρτα. Κλείστε την. Ωραία. Πάμε να πάρουμε seafood. Έτσι θα δουλεύω. Θα βλέπω τα παράπονα και θα ψωνίζω. Έτσι κι αλλιώς λεφτά έχουμε. Δεν πρέπει να περιμένουμε να πέσουν οι τιμές. Και θα το κάνουμε έτσι, γιατί αλλιώς δεν παλεύει η κατάσταση. Η φήμη του μαγαζιού πηγαίνει εξαιρετικά. Δείτε το αστεράκι πώς έχει γεμίσει πάνω αριστερά. Γιατί έχουμε τα πάντα. Δεν φεύγει παραπονεμένος πελάτης από εδώ μέσα. Και είμαστε και πολύ ωραίοι τακτοποιημένοι. Το ότι πάω βέβαια με αυτό το τεράστιο όχημα για να πάρω seafood. Εντάξει, τι να κάνω. Με αυτό θα κυκλοφορώ από εδώ και πέρα. Θα αποφάσω. Λοιπόν, το seafood πες να είναι. Ποιο είναι? Δεν ξέρω τι είναι το seafood. Μήπως ήθελε κάποιο ψάρι αυτός και δεν είχαμε, γιατί τώρα έχουμε. Αλλά κατά τα άλλα δεν βλέπω κάτι σε seafood. Α, μπορώ να πάρω snack. Είναι τα ίδια. Ναι. Δεν το είχα δει ποτέ αυτό. Φεύγω. Δεν θυμάμαι ποιο είναι το seafood. Συγγνώμη, αυτά τα snack έτσι απλά τα πετάω εδώ πέρα. Δεν θα έπρεπε να έχει κάποιο stand να τα αφήσουμε. Τέλος πάντων. Άστε εδώ. Ας φάμε και λίγο γιατί μας έχει κόψει πείνα. Καλησπέρα, Φλαράτσι. Τέλεια. Ο υπάλληλός μου έφυγε γιατί η ώρα είναι περασμένη και κανένας δεν ψωνίζει αυτή την ώρα. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσω κι εγώ. Να πάω σπίτι μου να ξεκουραστώ. Έφτασα σπιτάκι μου, θα κάνω όλες μου τις ανάγκες και θα σας αποχαιρετήσω και εσάς σε αυτό το σημείο. Θα σας έχω αφήσει εδώ πέρα και το τελευταίο βίντεο με το Trader Life Simulator, όπου έκλεισα το μαγαζί μου για να μπορέσω να το εξοπλίσω και να το κάνω τέλειο όπως το είδατε. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να κάνετε εγγραφή και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!